βρεθεί ο μαύρος στην περιοχή της μπάλας, θα ενεργήσει άσχημα, θα χάσει την ευκαιρία. Ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 8ο λεπτό. Πάλι έξι την επίθεση εδώ με το Ραβούση. Αποκρούει ο Φουντουκίδης και γίνεται εδώ το μοιραίο φάουλ του Δαμανάκη επί του Παπαϊωάννου. Προσέξτε τη φάση, είναι το φάουλ που κατέληξε στο περίφημο πια γκολ της ΑΕΚ. Ο Νικολούδης είναι στην μπάλα, οι Παγκουτζέδες διαμαρτυρήθηκαν λιγάκι. Ο διαιτητής δίνει αυτή τη στιγμή σήμα να χτυπηθεί μπάλα, ενώ ο Μιλίνης ακόμα προσπαθεί να συνοηθεί για το τείχος. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ, οι Παγκουτζέδες διαμαρτύρονται. Τρέχει και ο Μιλίνης να συμπληρώσει τις διαμαρτυρίες. Ένα ράουτ εδώ, προσέξτε, ο Νικολούδης. Πάλι ο Νικολούδης στον Παπαϊωάννου και ένα ανάποδο ψαλίδι, ένα άγαρβο μακάρισμα του Δαμανάκη επί του Παπαϊωάννου. Είναι η φάση που αποβλήθηκε ο Δαμανάκης. Ψιλοκρεμαστά, ο Μιλίνης δεν θα υπολογίσει καλά την πορεία της μπάλας, θα την πιάσει, θα πέσει μαζί της μέσα στο τέρμα. Ο ίδιος έπεσε στο τέρμα, η μπάλα όμως μάλλον δεν είχε περάσει τη γραμμή του τέρματος ή τουλάχιστον δεν μας πείθη ότι είχε περάσει τη γραμμή. Ξαναβλέπουμε σε αργό γύρισμα τη φάση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μπάλα πρέπει να περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή του τέρματος για να θεωρηθεί γκολ. Ο Κούδας όμως θα χτυπήσει το φάουλ, έχει πάρει τη θέση του Γούναρ Γκουερίνο. Πετάχθηκε πολύ ωραία ο Σαράχης, γκολ, πανηγυρίζουν οι Παγκουτζίδες, ο διαιτητής έδειξε σέντρα, αλλά υπόπτης έχει σηκωμένη τη σημαία του πολύ νωρίτερα.